Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Μία ακόμα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, καθώς με το αίμα ενός ανθρώπου βάφτηκε τα ξημερώματα η άσφαλτο στη γέφυρα Γερανίου, στο ρεύμα από Ρέθυμνο προς Χανιά. Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, έπεσε σε βράχια με αποτέλεσμα τον θάνατο του 24χρονου οδηγού. Πλέον οι νεκροί στους δρόμους της Κρήτης ανέρχονται σε 56 από αρχές του χρόνου. Χαριστική βολή για τη σοδιά των κρητικών ελαιοπαραγωγών αποτέλεσε η έντονη χαλαζόπτωση ξημερώματα Κυριακής σε πολλές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα το χαλάζι που έπεσε στον ομό Ηρακλείου ράβδισε στην κυριολεξία τους καρπούς και ήρθε να κλείσει με τον πλέον καταστροφικό τρόπο τη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς. 28 χρόνια έχουν περάσει από τις 16 Δεκεμβρίου του 1990, οπότε και ξεκίνησε το συναρπαστικό ταξίδι της η Κρήτη TV. Ένα ταξίδι γεμάτο μοναδικές εμπειρίες, γεγονότα σταθμό για την Κρήτη, πρόσωπα που αγαπήθηκαν από το κοινό και συγκλονιστικές στιγμές για το νησί, στα οποία ήταν πάντα παρόν το κανάλι των Κρητικών. Και το ταξίδι συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις και την υπόσχεση για ακόμη πιο δημιουργικές στιγμές. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.